Αυτό το συνέδριο νομίζω ότι θα φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί είμαστε όλοι προς την κατεύθυνση να μπορούμε να ενώσουμε τον τουρισμό μας με όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει και που μπορεί να φέρει όχι μόνο επενδύσεις, αλλά να είναι η γέφυρα που ενώνει και άλλους τομείς, όπως είναι το εμπόριο, οι εξαγωγές, ο πολιτισμός, ο πρωτογενής παράγοντας, τα προϊόντα μας. Και φυσικά, όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την τέχνη, με την ιστορία μας. Νομίζω ότι από αυτό το φόρουμ θα βγουν εξαιρετικά αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν να δούμε πώς θα διαφημίσουμε αυτή την ένωση, αυτή τη συνένωση δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιώντας το γεγονός ότι η Κίνα είναι ετοιμόμενη χώρα στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφασίσαμε να καλέσουμε εδώ τα πρακτορία ειδήσεων και πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους από τις χώρες της λεγόμενης ζώνης του μεταξιού. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας πάνω από 20 πρόεδροι και επικεφαλείς πρακτορείων ειδήσεων από την Κίνα, το Καζακστάν, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία, όλες τις βαλκανικές χώρες, την Κεντρική Ευρώπη έως την μακρινή Ισπανία. Είναι μεγάλη μας τιμή γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όταν γυρίσουν στις πατρίδες τους, θα έχουν να πούν ότι εμείς όλοι, όλα τα διεθνή πρακτορία αυτά που εκπροσωπούν ή απηχούν ή εκπέμπουν, για φανταστείτε το νούμερο, σε σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Θα μεταφέρουν λοιπόν την δική μας πρόταση, την πρόταση συνεργασίας, την πρόταση συναδέλφωσης, την πρόταση που λέει ότι πρέπει να μεταδίδουμε τις ειδήσεις έτσι όπως τις μάθαμε, χωρίς παραμορφωτικούς φακούς τρίτων. President, thank you very much for your presence here. It's an honor for us to have our strategic ally, Xinhua, to be here to this conference. And see enhanced cooperation on internet. Platform for dialogue between Eastern and Western news agencies. The foundation of this policy in Asia and Europe. As a Turkish community, this tradition. Azerbaijan 2016, the first news agencies World Congress. What we are doing is two different things. One is lines of the strategy. Δείχνει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι μπορεί να γίνει μία δύναμη διεθνής και να αναδείξει το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα πρακτορία ειδήσεων για να φέρουν τους λαούς πιο κοντά, για να ενισχύσουν την οικονομική και πολιτιστική συνεργασία. Η Ελλάδα είναι μία πολύ σημαντική χώρα στην πρωτοβουλία η οποία έχει αναπτυχθεί από την κινέζικη ηγεσία One Belt, One Road, η οποία και συμπυκνώνει το αναπτυξιακό σχέδιο της φύλης προς την Ελλάδα χώρας. For the forum held by ANA, I believe it's a very important and beneficial forum to enhance the cooperation between news agencies in the Balkan region and other regions. It will be very beneficial for people in this area to know more and about the New Silk Road initiative raised by China, and also very influential and beneficial for the cooperation between different news agencies. So I want to thank ANA for this forum and thank you very much. So we are very grateful for the Ya Tong Se organizing this meeting. Thank you very much. It's a great pleasure for us. For you. Thank you very much.